Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούμε. Ωραία. Γεια σου, Τίνο. Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ και που μας ακούτε. Σας υπόσχομαι ότι θα μιλήσουμε απλά και θα μιλήσουμε για τις ανάγκες τις δικές σας, τις οποίες κατανοώ. Έχουμε εξαιρετικούς συνομιλητές, οι οποίοι σας υπόσχομαι δεν τους αφήσω να σας μιλάνε με άγνωστες λέξεις, σαν αυτά που έλεγε ο Νέστης εδώ τώρα για AI και όλα αυτά του διαβόλου. Θα προσπαθήσω να εστιάσω τη συζήτηση σε πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει και σας νοιάζουν εσάς, αν τρέχετε μια οποιαδήποτε μονάδα ή επιχείρηση. Είμαι okay. Πόσο κάνουν, πάω να καθίσω. Πρέπει να υπολογίσετε τη ΣΥΟΣ ότι πρέπει να δίνετε, άμα θέλετε να μπείτε σε αυτά. Και ποια από αυτά σας νοιάζουν άμεσα. Γιατί θα έχετε ακούσει και πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτω, τι κάνουμε, Μιχάλης. Ακούτε πράγματα όπως TikTok, ακούτε πράγματα όπως βίντεο, ακούτε πράγματα όπως influencers. Λίγο άβολες πολυθρόνησε. Ακούτε AI και artificial intelligence. Πότε, και αναρωτιέστε από τώρα από πού ξεκινάω. Okay, τέλεια, λοιπόν, ωραία. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά να δούμε από πού ξεκινάμε και επίσης πόσο κάνει αυτό και το κυριότερο. Αν αξίζει εσείς, έλα από εδώ, να επενδύσετε χρήματα σε αυτά που σας λένε εδώ οι κύριοι ή αν θα παραμείνουμε να ελπίζουμε στο booking.com. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα όλοι σας, έχετε όλοι ένα μικρόφωνο, ναι, να ξεκινήσουμε και πολύ σύντομα να πείτε τι κάνει το δικό σου agency, Ανέστης. Χαίρετε ξανά από μένα. Όπως είπαμε, εγώ έχω τη θέση του Διευθύνων Συμβούλου στην Cactus και ένα κομμάτι που κάνουμε εκεί είναι το digital marketing. Εστιάζουμε στο κομμάτι του performance. Performance σημαίνει ότι ουσιαστικά κυνηγάμε πολύ καλή απόδοση, προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση των χρημάτων που επενδύει κάποιος επιχειρηματίας στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει, για, με απλά λόγια για τους ξενοδόχους, ότι αν έχετε βάλει ένα στόχο με τα χρήματά σας να προσελκύσετε κρατήσεις, προσπαθούμε να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερες κρατήσεις με λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι ο βασικός στόχος της εταιρείας. Κοντά σε αυτά έχουμε ένα τμήμα development που υποστηρίζει το τεχνικό κομμάτι του διαδικτύου και έχουμε και ένα γραφιστικό τμήμα που υποστηρίζει με δημιουργικά. Ωραία. Performance, το εξήγησε ο Ανέστης, το ξαναλέω εγώ. Κυρίως οι διαφημίσεις. Διαφημίσεις που Google, Facebook, όλα τα κανάλια. Ακριβώς. Τα οποία θέλουν οι άνθρωποι εδώ. Ωραία. Επόμενος, Μιχάλη. Ναι, καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Οίκουντας από την 360 Marketing. Εμείς κάνουμε ουσιαστικά αυτό το οποίο λέει το brand name. Προσπαθούμε να αναλάβουμε ξενοδοχεία από το σημείο 0. Έχουμε συμβάλει από την ονοματοδοσία, το brand identity, στην πορεία τη δημιουργία του website, την επιμέλεια της φωτογράφησης, της οποίας βιντεογράφησης, όπως είπα, το website, και μετά πάμε στο content στα social media και στο performance που προανέφερε και ο Ανέστης και προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε, ουσιαστικά να μετατοπίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο κρατήσεων από άλλα κανάλια, από τρίτα κανάλια, στο δικό μας κανάλι που είναι το website μας. Με τα πολλαπλά ωφέλη που θα συζητήσουμε και παρακάτω που αποφέρει αυτό. Ωραία. Χρήστος. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Χρήστος Βαχαμίδης. Είμαι από την εταιρεία Evolution. Το μικρόφωνο νομίζω δεν σε ακούνε καλά. Τώρα καλύτερα. Πιο κοντά. Τώρα καλύτερα. Νομίζω καλύτερα. Από την εταιρεία Evolution, εμείς ασχολούμαστε με την κατασκευή ιστοσελίδων και custom εφαρμογών. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε μπει και στον χώρο του machine learning και του AI. Artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, machine learning, τρεις άγνωστες λέξεις εδώ. Το ίδιο πράγμα κρατάτε ότι κάνουν και τρεις για εσάς. Και θα μιλήσουμε για αυτά και θα σας πούνε και ποια πρέπει άμεσα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε, μπας και βοηθήσουμε λίγο τη δουλίτσα. Πάμε. Στάθης. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Στάθης ο Κατσούλας από την Web in Tourism. Είμαστε μια εταιρεία που μας ενδιαφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην προώθηση, στην ψηφιακή προώθηση μιας τουριστικής επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε από το πρώτο βήμα με την κατασκευή ιστοσελίδας και στη συνέχεια το digital marketing, υπηρεσίες search engine optimization, πώς να ανεβαίνει δηλαδή στο σελίδα μας ψηλά στα αποτελέσματα της Google. Μια προσέγγιση η οποία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βήμα έχει στόχο να προωθήσει τις απευθείας κρατήσεις μιας τουριστικής επιχείρησης. Ωραία, άρα για να καταλάβουμε, εδώ έχουμε τώρα τις υπηρεσίες
όλοι αυτοί σας νοιάζουν, μετά θα πάτε να πάρετε κάρτα. Website SEO, Digital Marketing, Website και πολλοί τεχνητή νοημοσύνη applications, πλήρεις υπηρεσίες Digital Marketing και Website, κυρίως υπηρεσίες διαφήμισης για να βγαίνουμε και για να κλείνουμε. Σωστά? Σωστά. Πάμε σε ερωτήσεις λοιπόν τώρα. Και εννοείται ότι θα δεχτώ και από εσάς ερωτήσεις, θα σηκώνετε το χέρι και θα ρωτάτε. Οι κύριοι εδώ είναι τώρα, τους ανακρίνουμε για να δούμε αν θα συνεργαστούμε με ποιον, πόσο κάνει και κυρίως γιατί τους θέλουμε αυτούς. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Ανέστη, από την πείρα σου. Ποια είναι ένα έως δύο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που δεν ξέρουν οι άνθρωποι εδώ και πρέπει άμεσα να αναζητήσουν, να εγκαταστήσουν, να πληρώσουν, γιατί τους αφορά άμεσα? Θα μπορούσαμε να πούμε το πιο διαδεδομένο αυτή τη στιγμή, το ChatGPT. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να παράγει κείμενο, μπορεί να παράγει υπό προϋποθέσεις στρατηγική, δηλαδή μπορεί ένας ξενοδόχος να ρωτήσει το ChatGPT τι να ανεβάζω στο Facebook page μου και η επιχείρησή μου είναι αυτή και βρίσκεται εκεί. Και το ChatGPT να του δώσει μια πολύ καλή απάντηση, η οποία θα έχει ιδέες που έχει αντλήσει από την προηγούμενη γνωσιακή του βάση. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Έχει πολλές χρήσεις το ChatGPT. Σας λέω μόνο μία από αυτές. Ένα δεύτερο θα μπορούσε να είναι το DALL-E, είναι πάλι της OpenAI, το οποίο αντί να παράγει κείμενο, παράγει εικόνες. Εκεί θέλει λίγο προσοχή τι εικόνες θα παράξουμε, αλλά αν κάποιος δεν έχει για τα social media του έτοιμο περιεχόμενο και θέλει να βρει μια λύση τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να δίνει κάποια prompts, κάποιες προτάσεις εκεί, κάποιες ερωτήσεις και να παράγει εικόνες, τις οποίες μετά θα μπορούσε να ανεβάζει στα social media. Βέβαια όλα αυτά με πολύ προσοχή, γιατί δεν σημαίνει ότι αν το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα έχουμε και πελάτες. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να επικουρήσει μια στρατηγική marketing και έναν εργαζόμενο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Άρα, ChatGPT, DALL-E, σημειώνουμε. Εγώ θα σταθώ λίγο στο κομμάτι του prompts που είπε ο Ανέστης, που νομίζω ότι είναι η βάση όλων όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι αν δεν δώσουμε το σωστό prompt, το πιθανότερο είναι να μην πάρουμε το ικανοποιητικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Βλέπω μία τεράστια τάση στο prompt engineering, του να μπορούμε να συντάσσουμε σωστά το prompt και να δώσουμε... Σε έχω χάσει ήδη. Prompt engineering. Πάμε να το πούμε απλά, δηλαδή. Αν δεν δώσουμε τη σωστή εντολή, σωστά δομημένη, με όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία του τι θέλουμε να πάρουμε ως αποτέλεσμα, το πιθανότερο είναι να μην πάρουμε το ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Οπότε και τα δύο εργαλεία που ανέφερε ο Ανέστης είναι σίγουρα φοβερά εργαλεία. Αρκεί να κάτσουμε να δουλέψουμε λίγο στις εντολές που πρέπει να δώσουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πρόσθετα σίγουρα για τα ξενοδοχεία που δεν έχει να κάνει τόσο με το marketing, το κομμάτι των chatbots, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με βοήθεια στο website της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της αναζήτησης πληροφορίας ή οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση μπορεί να θέλει ο επισκέπτης, αλλά ταυτόχρονα και στην εξυπηρέτηση στο ίδιο στο κατάλημα. Οπότε κάποιες στιγμές, after hours, που μπορεί να μην έχουμε εμείς εκεί προσωπικό, μπορούμε να έχουμε ένα chatbot που να μπορεί να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη σε διάφορες ανάγκες ή απαιτήσεις που μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή. Οπότε σίγουρα τα chatbots είναι, νομίζω, ένα κομμάτι στο AI που θα πρέπει να ψαχτούν λίγο περισσότερο οι ξενοδόχοι. Και ένα δεύτερο κομμάτι έχει αρκετά εργαλεία, νομίζω ένα είδαμε πριν εδώ live που ήταν συνεργάτες, στο κομμάτι του revenue management. Αυτά τα δύο εργαλεία θα ξεχώριζα εγώ, όχι τόσο πάνω στο marketing, πιο πολύ στο λειτουργικό. Το chatbot σίγουρα βοηθάει και στο κομμάτι του marketing, αλλά αυτά τα δύο εργαλεία δίνουν λύσεις στη λειτουργικότητα και αφήνουν περιθώριο χρόνου για να εστιάσει ο επιχειρηματίας και σε άλλους τομείς. Στη δουλειά του, δηλαδή. Επί της ουσίας, ναι. Χρήστο, μιας και ειδικεύεσαι σε αυτό, δώσε μας το insight. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και εφαρμογές τύπου Butler. Τι κάνει αυτό, εξήγησε μας. Είναι μια απλή εφαρμογή που όταν κάποιος επισκέπτης πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο, όταν θέλει να ζητήσει π.χ. εξειδικευμένες υπηρεσίες, να δει κάποιο αξιοθέατο ή να πάρει ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη ώρα, θα μπορούσε αυτή η εφαρμογή Butler να συνιστά στον πελάτη
τι ακριβώς να κάνει ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν οι συμβουλές που θα έπρεπε να δώσει ένας ξενοδόχος για παράδειγμα, τις δίνει το AI. Και μάλιστα εδώ πέρα θα μπορούσε να υπάρξει και ένα revenue, μια revenue λογική, δηλαδή μια προσθήκη κερδών προς τα κατάλημα, ώστε παρουσιάζοντας συγκεκριμένες υπηρεσίες προς τον πελάτη να ανεβάσει το κέρδος. Ωραία. Στάθη. Ναι, για να μην συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές, πολλά από αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα και απαραίτητα πλέον. Να προσθέσω κάτι επιπλέον. Νομίζω ότι πάμε σε μια εποχή που θα κερδίζει συνεχώς έδαφος το personalized content. Τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Εξατομικευμένο περιεχόμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πελάτη, ώστε να του προτείνουμε και τις κατάλληλες λύσεις. Να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όσον αφορά τη βιομηχανία του τουρισμού. Το personalized content ήδη υπάρχει στο e-commerce, σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Πλέον έρχεται ακόμα και στον τουρισμό. Ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσα να πω είναι το εξής. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος τον ενδιαφέρει η γιόγκα. Μπαίνει στην ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου, πηγαίνει στο menu item, στο κουμπί experiences, έχει διάφορες επιλογές του ξενοδοχείου. Μία από τις επιλογές είναι η γιόγκα. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα του ξενοδοχείου, ο πελάτης βλέπει μια διαφορετική αρχική σελίδα, βλέπει μια αρχική σελίδα εξατομικευμένη στα ενδιαφέροντά του, βλέπει μια αρχική σελίδα η οποία πλέον διαθέτει μια κεντρική εικόνα η οποία είναι εικόνα σχετική με τη γιόγκα. Και αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να δούμε πάρα πολλά, τα οποία να βασίζονται στο τι επισκέφτηκε ο πελάτης, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που μας παρέχει πλέον το Google Analytics 4, όλο το tracking το οποίο μπορεί να γίνει με τη χρήση και με τη βοήθεια του Google Analytics 4, αλλά και άλλων εργαλείων που, για τα οποία μίλησαν οι ομιλητές. Και από εκεί και πέρα να προσωποποιήσουμε, να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο το οποίο θα βλέπει ο πελάτης. Ωραία, ωραία πάσα. Ετοιμαστείτε, γιατί θα τους ρωτήσω όλους να μας πούνε μια παρόμοια ιδέα για εσάς, αλλά και κάτι πολύ πολύ πιο πικρό. Πάρτε ανάσες. Πόσο κάνει αυτό? Έρχονται σε σένα, σου λένε υλοποίησέ το. Πόσο κάνει? Αυτό ανάλογα με το πόσο, επειδή υπάρχουν διάφορα επίπεδα εξατομίκευσης, μπορεί να ξεκινήσει από 1.000 ευρώ για παράδειγμα και να πάει σε πιο ψηλές τιμές. Ωραία. Άρα, αλλά μιλάμε για μια ιστοσελίδα, να κάνω μια σημαντική παρένθεση. Μιλάμε για μια ιστοσελίδα και μια τεχνολογία ιστοσελίδας, η οποία να μπορεί να υποστηρίξει το εξατομικευμένο περιεχόμενο. Αν υποθέσουμε ότι η σελίδα τους είναι καλή και δεν είναι ένα απλό WordPress. Και το απλό WordPress είναι μια χαρά. Γίνεται και εκεί. Γίνεται και εκεί. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι δεν είναι μια ιστοσελίδα η οποία να έχει φτιαχτεί, ας πούμε, πριν από πολλά χρόνια, τέλος πάντων. Πριν από πολλά χρόνια. Δώσε μας ένα παράδειγμα ενός prompt, εντολή γραπτή δηλαδή προς τα artificial intelligence εργαλεία, που θα μπορούσε να γράψει ένας ενοδόχος και να πάρει κάτι ουσιαστικό για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι κάνουν αυτά τα πράγματα. Δώσε ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα ξενοδοχείο Σαντορίνη, ναι, το οποίο αυτή τη στιγμή το υλικό που θέλει να δημοσιεύσει στα social media είναι ένα ζευγάρι στην πισίνα που κοιτάει το βασίλεμα. Ωραία. Οπότε, πες μου μια λεζάντα για αυτό το είδος φωτογραφίας μαζί με τα αντίστοιχα hashtags. Ωραία. Άρα, του λέτε, φτιάξε μου το κείμενο που θα κάνω εγώ post στο Facebook, βάλε μου και τα hashtag και στο φτιάχνει. Δώσε μας κι εσύ ένα. Ένα prompt. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφορία για την επιχείρηση. Ποια είναι η επιχείρηση, ποιο είναι το target audience. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο το prompt και να πούμε ότι έχω ένα ξενοδοχείο το οποίο, για παράδειγμα, βρίσκεται στη Ρόδο, έχει τόσα δωμάτια, το κοινό είναι families, είναι adults only, το peak season μου είναι τότε, τα selling point μου στο ξενοδοχείο είναι αυτά και θέλω να πάρω ένα content το οποίο θέλω να προκαλέσω conversions για αυτά τα συγκεκριμένα products ή για αυτό το συγκεκριμένο period. Οπότε, όσο πιο specific είναι το prompt, στο τέλος της ημέρας θα πάρουμε
το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε. Και αυτό βέβαια δεν είναι τελικό, έτσι. Τα εργαλεία αυτά είναι discussion. Δηλαδή, αν κάτι δεν μου αρέσει, του λέω κάνε elaborate εδώ ή κάνε μου expand εδώ ή αυτό θέλω να μου το αλλάξεις λίγο. Το tone of voice είναι λίγο διαφορετικό, θα το ήθελα λίγο διαφορετικό. Και μετά από μια συζήτηση με το εργαλείο, καταλήγω στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανέστη, δώσε μας ένα παράδειγμα εργαλείου ή prompt. Εγώ θα σας δώσω το prompt κανονικά, σαν ρομπότ. Δηλαδή θα έλεγα γράψε ένα newsletter για τους πελάτες που ήδη έχουν μείνει στο ξενοδοχείο μου. Τελεία. Το ξενοδοχείο μου είναι στη Σαντορίνη, μπροστά στη θάλασσα, προσφέρει luxury υπηρεσίες σε πελάτες της Κεντρικής Ευρώπης ή των ΗΠΑ. Τι θα έκανε το ChatGPT, θα μου έδινε ένα πολύ ωραίο έτοιμο κείμενο, το οποίο θα μπορούσα να περάσω σε ένα εργαλείο newsletter, τύπου MailChimp ας πούμε, και να το έστελνα σε όλους τους πελάτες που έχουν μείνει έστω και μία φορά σε μένα, στα email τους, με σκοπό να κτίσω μία επικοινωνία, να τους ζεστάνω δηλαδή, ώστε ακολουθώντας κάποια τέτοια μηνύματα και ανοίγοντάς το, κάποια στιγμή να τους πω κλείστε κατευθείαν στο ξενοδοχείο και όχι μέσω του booking. Μου επιτρέπεις να προσθέσω ένα ακόμα εργαλείο, μιας και μιλάμε για τα social media. Ένα πολύ καλό εργαλείο είναι το Hootsuite.com, το οποίο αρκεί να του προσθέσεις τις φωτογραφίες και εκείνο βάσει του base του AI που έχει το δικό του σου βγάζει τις δικές σου λεζάντες και μάλιστα σου συστήνει πότε να αποστάρεις στα social media ανάλογα με το πότε είναι online το κοινό. Ξέρω τι σκέφτεστε τώρα, ότι άμα αυτά τα εργαλεία κάνουν όλα αυτά, αυτούς γιατί τους θέλουμε? Η απάντηση είναι για να σας πούνε τι κάνουν αυτά τα εργαλεία και να το κάνουν αυτοί για εσάς. Γιατί σας θυμίζω ότι η δικιά σας η δουλειά είναι να είστε εξαιρετικοί επιχειρηματίες. Όχι να κάθεστε να δίνετε εντολές στο AI εργαλείο ή να σκέφτεστε πώς θα το βάλω αυτό το πράγμα στο website μου. Οι κύριοι εδώ και τα agency τους είναι δικοί σε αυτό. Θα σας πούν το σύνολο. Πάμε να ρωτήσουμε επίσης, κάτι άλλο. Εδώ καλό είναι να προσθέσουμε ένα νέο όρο. Το intelligent assistant. Τι είναι αυτό? Ένας έξυπνος βοηθός. Ναι, τι κάνει? Από το να διαχειριζόμαστε πάρα πολύ κόσμο στο πώς να κάνει να διανύμει όλο αυτό το περιεχόμενο social media, έχουμε έναν έξυπνο βοηθό που μας βοηθάει. Τώρα μου θυμίζει τα διαφημιστικά για τις σκούπες που σκουπίζουν, που είναι έξυπνοι βοηθοί, αλλά κάπως ακόμα κουτουλάνε στα γραφεία και στα καλώδια. Τι κάνει, δηλαδή το παίρνει το ξενοδοχείο, τι θα του κάνει που δεν... Θα τον γλιτώσει κόστος από κάτι, θα πρέπει να φύγει ένας άνθρωπος, θα του προσθέσει κάτι στην αξία? Ένα πολύ μικρό κατάλημα που δεν έχει δυνατότητα να πληρώσει ένα agency να διαχειρίζει τα social media, μπορεί λοιπόν μέσα σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο να κάνει schedule πάρα πολύ content για πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε και αυτό είναι εκείνο το ζητούμενο. Ωραία. Θα προσθέσω κι εγώ ένα, γιατί εγώ ξέχασα και να συστηθώ. Είμαι Αποστόλης Ευαλής από την Oaklands. Εμείς εκπαιδεύουμε ανθρώπους σαν και εσάς, αλλά και agencies στο digital marketing και εκπαιδεύουμε και για αυτά τα εργαλεία του διαβόλου, το artificial intelligence, όλα αυτά τα εργαλεία και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε. Θα σας πω λοιπόν άλλο ένα τρικάκι που κρίνω ότι σας νοιάζει και δεν το είπαν οι συνομιλητές μου. Μπορείτε να του κάνετε έρευνα αγοράς το εργαλείο. Δηλαδή να του πείτε, σε παρακαλώ, εγώ είμαι στα Καλάβρητα ή στην Αργαλαστή Πηλίου ή στο Ελαφωνής Κρήτης. Έχω τόσα δωμάτια και μια πισίνα και έχω θέα εκεί. Θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το κατάλληλο κοινό για να προσεγγίζω στην Αυστρία ή στη Γερμανία. Και θα κάτσει το εργαλείο και θα σου πει: το κατάλληλο κοινό για εσένα είναι αυτή και αυτή και αυτή, αυτή την ηλικία που έχουν αυτά τα ενδιαφέροντα κτλ. Κτλ. Πάρτο και δώσ' το εδώ σε αυτούς για να σου κάνουν περιεχόμενο, διαφημίσεις, εφαρμογές, website, SEO. Άρα θα γλιτώσετε κανένα εξάμηνο με ένα χρόνο από τη ζωή σας, κάνοντας marketing που οι περισσότεροι μπορεί να μην ξέρουμε τι είναι ή να μην μπορούμε να το πληρώσουμε, για να είστε έτοιμοι να πάτε στους κυρίους εδώ. Άνω τελεία και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το talk of the town που λένε στο χωριό μου, αυτό που συζητάνε δηλαδή όλοι τον τελευταίο καιρό, είναι αυτό το άτιμο το TikTok και τα casual, τα πρόχειρα, αστεία, χαζομαρίτσες βίντεο, που είναι και κάθε το format 9 με 16 που παίζουν μόνο στα κινητά. Θα ήθελα εσείς με την πείρα σας να μου πείτε και να πείτε στο κοινό, αξίζει να εντάξουν πρώτον TikTok στα κανάλια τους και δεύτερον casual βίντεο, και αν ναι, πώς θα το κάνουν αυτό? Σίγουρα αξίζει, αρκεί να έχουμε καλό περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή το TikTok είναι μια πλατφόρμα η οποία βασίζεται στην οργανική κίνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι περισσότερες πλατφόρμες, Instagram, Facebook, βασίζονται στο paid, στο ότι πληρώνουμε για να μας προβάλλουν. Το TikTok μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κίνησης και χωρίς να πληρώσετε.
αρκεί να έχετε σωστό περιεχόμενο, που είναι και το πιο δύσκολο. Και χρειάζεται και να είμαστε πάρα πολύ τυπικοί στο πότε ανεβάζουμε κάτι, άρα να μην κάνουμε διάσπαρτα βιντεάκια χωρίς στρατηγική, χωρίς καλή ποιότητα, αλλά να έχουμε ένα πρόγραμμα όπου έχουμε μελετήσει καλά το ότι θα βγει προς τα έξω, έχουμε μελετήσει ποιος θέλουμε να το δει και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι εννοείς, να μην το δώσουν στην κόρη τους που χορεύει στο TikTok να κάνει βίντεο για το ξενοδοχείο? Δύο είναι οι διαστάσεις. Το αυθεντικό σίγουρα έχει μια τρομερή δυναμική, άρα αν ταυτιστεί με το κοινό μπορεί να δουλέψει, ναι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να κάνουμε ατύχημα εκεί. Οπότε εγώ θα το συνιστούσα το αυθεντικό, αυτό που λέμε να το πάρει ένας άνθρωπος μέσα από την επιχείρηση, ο οποίος μπορεί να έχει μια προσωπικότητα και μπορεί να βγει λίγο και αρετουσάριστος και χωρίς σενάριο, με πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να γίνει ατύχημα. Ο άλλος ο δρόμος, δηλαδή ένα σενάριο, μια εταιρεία που μπορεί να κάνει μαγνητοσκόπηση και να μην είναι τόσο αυθόρμητο το μήνυμα, είναι πιο safe. Έτσι, είναι πολύ πιο ασφαλής στο να μην γίνουν λάθη. Μάλιστα. Μιχάλης, τι είσαι να πεις γι' αυτό? Είναι απολύτως απαραίτητο. Πλέον το θεωρούμε απαραίτητο, δηλαδή. Ο χρόνος που καταναλώνει πλέον ο χρήστης στο TikTok καθημερινά νομίζω είναι υπερπολαπλάσιος από τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, σχετικά με το casual video, εγώ αυτό που θα ήθελα είναι, θα πρότεινα είναι να προσέξουμε να μην επηρεάσει τα brand values και το brand personality. Να ταιριάζει με την εικόνα του ξενοδοχείου. Υπάρχει μία λεπτή γραμμή που μπορεί να παρασυρθούμε από τα trends και από αυτά που βλέπουμε να τρέχουν και να κάνουμε πράγματα τα οποία να πειράξουν και να χαλάσουν τα brand values που θέλαμε και χτίζαμε χρόνια για το ξενοδοχείο μας, για την επιχείρησή μας, ή ένα personality, το branding μας επί της ουσίας, και αυτό να λειτουργήσει αντίστροφα και να το καταστρέψουμε. Οπότε η στρατηγική μας στο TikTok πρέπει να είναι βασισμένη σε μια χρυσή τομή μεταξύ trends και δικού μας brand identity και brand values. Εάν πάμε να ακολουθήσουμε αυστηρά τα trends, πιθανόν να κάνουμε περισσότερο ζημιά αντί καλό. Να το μεταφράσω αυτό για να το καταλάβετε τι λέει ο Μιχάλης. Δεν μπορείς να σε αλλάξει ξενοδοχείο πεντάστερο και να δείχνεις κόσμο να κάνει twerking, να χορεύει δηλαδή και να κουνάει το κορμί του στην πισίνα πασαλιβόμενη με κέτσαπ, γιατί το βρήκατε σε ένα τρέν και λέτε πολύ ωραία ιδέα, γιατί μόλις έχασες το βασικό κοινό σου, που είναι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν σε εσάς για να δουν την ησυχία τους και να έχουν και τα παιδάκια τους δίπλα που θα είναι ασφαλή και δεν θα τα πασαλίβουν με κέτσαπ. Πάμε. Αν και δεν ασχολούμαστε πολύ με το κομμάτι του TikTok, βέβαια αυτό που θα σύστηνε είναι ότι είναι ένα νέο κανάλι το οποίο αφορά συγκεκριμένο κοινό. Οπότε από αυτή την έννοια, καλό είναι να υπάρχει. Άρα συμφωνείς ότι ναι. Αυτό δεν φάνηκε και με τις εκλογές? Με τις εκλογές, λέει. Βγήκε ο Μητσοτάκης, θες να πεις. Δεν θα βγούμε εμείς. Ότι πήρε ένα συγκεκριμένο κοινό. Οπότε, πήρε μικρό κοινό. Πήρε μικρό κοινό. Οπότε λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε τι κοινό μας ενδιαφέρει κάθε φορά. Ωραία. Στάθη. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται καταρχήν να διαλύσουμε ένα βασικό μύθο γύρω από το TikTok. Μπορεί πριν από 5 με 6 χρόνια στο TikTok να ήταν ηλικίες 15, 17, 19 ετών, πλέον στο TikTok είναι και πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Ένα παράδειγμα μόνο, ότι αν πάμε να δημιουργήσουμε μια καμπάνια σε ελληνικό κοινό μόνο, θα δούμε ότι στις ηλικίες 35 με 44, οι οποίες προφανώς ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον ξενοδοχειακό κλάδο, υπάρχουν περίπου 800.000 Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν TikTok account, ενεργό TikTok account. Άρα πλέον οι ηλικίες από 25, από 35 και πάνω, από 40 και πάνω, μιλάμε για εκατομμύρια λογαριασμούς στην Ελλάδα. Πρώτο πράγμα είναι αυτό. Δεύτερο πράγμα είναι ότι στο TikTok υπάρχει ακόμα το θετικό, το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε στο Facebook και στο Instagram να διαφημίζονται χιλιάδες ξενοδοχεία στην Ελλάδα, στα Google Ads να βλέπουμε ενδεχομένως πάλι χιλιάδες ξενοδοχεία στην Ελλάδα, στο TikTok τα ξενοδοχεία που διαφημίζονται είναι πραγματικά μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών. Είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα τα ξενοδοχεία τα οποία κάνουν TikTok, καταρχήν, και κυρίως είναι πολύ λίγα τα ξενοδοχεία τα οποία κάνουν διαφημίσεις στο TikTok. Αυτό μας δίνει δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, ένα κοινό τεράστιο, μια τεράστια δεξαμενή κοινού, στην οποία δεν έχουν μπει ακόμα μέσα ξενοδοχεία με το TikTok. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ότι όσο πιο μικρός είναι ο ανταγωνισμός,
σε μια διαφήμιση που κάνουμε σε μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε, τόσο μικρότερο είναι το κόστος το οποίο πληρώνουμε προς την πλατφόρμα. Άρα, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κατεξοχήν latest trend στον χώρο του digital marketing, εγώ ψηφίζω και με τα δύο χέρια το TikTok. Εδώ να σας πω ότι πέρυσι, στο ίδιο εδώ το συνέδριο, το TikTok δεν το συζητούσαμε. Για να καταλάβετε πόσο γρήγορα αλλάζουν αυτά και μπαίνουν. Τώρα όλοι οι ομιλητές λένε, τότε λέγαμε έρχεται, τώρα λέμε απαραίτητο. Όπως λέγαμε για το Instagram και το Facebook. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς, χέρια, πόσοι δεν έχετε TikTok. Δεν. Ωραία. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε μέχρι το επόμενο συνέδριο, έτσι. Να αποκτήσετε. Να μπείτε να ρίξετε μια ματιά τι χαμός επικρατεί εκεί. Να σας πω και εγώ για να σας κάνω εντύπωση, αν και με πρόλαβε ο Στάθης. 1.800.000 Έλληνες ενεργεί μέσα στο TikTok αυτή τη στιγμή. 35-44, 25-34 που είναι το κοινό το εμπορικό για εσάς, είναι εκεί. Τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί, με ρωτάτε. Έχουν μπει να παρακολουθούν τα πιτσιρίκια τους, να μοιράσουν κατά λάθος κανένα όργανο. Στο δημοσίως καμιά σπλήνα, κανένα σηκώτη. Αλλά όμως, αυτοί όλοι είναι το εμπορικό σας κοινό. Σας νοιάζει? Σας νοιάζει. Οι κύριοι εδώ λοιπόν το πραγματεύονται, λένε ότι είναι απαραίτητο και θέλετε να το εντάξετε. Βέβαια έχει και τους μικρότερους. 18-24 έχει και από αυτούς, που είναι τα παιδιά αυτών που θέλετε εσείς να τραβήξετε, εκτός αν είστε hostel. Αν είστε hostel ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, τότε το TikTok δεν το γλιτώνετε. Άρα τι θα κάνουμε στην επόμενη φορά? Και TikTok. Πάμε σε μια πολύ δύσκολη ερώτηση τώρα. Θα σας ρωτήσω για το booking και θα σας ρωτήσω για το website των ξενοδοχείων. Οι περισσότεροι εδώ βολεύονται και καλά κάνουν με το booking.com γιατί τους φέρνει πωλήσεις. Ή παρόμοια agents. Κάποιοι μπορεί να έχουν website, κάποιοι δεν έχουν ακόμη. Η ερώτησή μου είναι πότε πρέπει να εξετάσουν το website και να αρχίσουν να έχουν και πότε ίσως μπορούν να ξεφορτωθούν το booking. Ανέστη. Website πρέπει να έχει ένας ξενοδόχος από την πρώτη στιγμή, για τον εξής απλό λόγο. Κι ας μην κάνει διαφημίσεις, κι ας μην δώσει ποτέ χρήματα στην Google για να κυνηγήσει τον πελάτη. Σκεφτείτε ότι γεμίσατε το ξενοδοχείο σας μέσω της booking.com, μείναν ευχαριστημένοι ένα πολύ μεγάλο μέρος από τον πελατών, άρχισε να μιλάει αυτό το κομμάτι των πελατών στους φίλους του για τη διαμονή και λέει έμεινα σε ένα ξενοδοχείο με όνομα τάδε. Ψάξε να δεις και να ψάξει αυτός ο άνθρωπος στο Google με το όνομά σας και να μην δει τίποτα, να μην υπάρχει ένα site. Τι θα αισθανθεί? Θα αισθανθεί μια ανασφάλεια. Άρα μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο, website κάποιος θα πρέπει να φτιάξει από την πρώτη μέρα που έχει το κατάλημα. Για να μπορεί να είναι εύκολα αναζητήσιμος και να μπορεί να τον βρει κάποιος μέσω της μηχανής του Google. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να μετασχηματίσει τις πωλήσεις του και να τις εκτρέψει από το booking.com και να τις κάνει δικές του, αυτό που θα πρέπει πρώτα να σας πω είναι ότι όταν η πώληση είναι εύκολη, δεν είναι δικιά σας. Άρα η πώληση την οποία δέχεστε με μεγάλη ευκολία και χαίρεστε από το booking, πληρώνεται μια μεγάλη προμήθεια, γιατί δεν είναι δικιά σας. Αν πάμε ανάποδα αυτό που σας είπα, για να γίνει η πώληση δική σας, άρα να μην έχει προμήθεια, θα είναι μια δύσκολη πώληση. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε υπομονή, να κάνετε επένδυση χρημάτων, και όχι μόνο χρημάτων, αλλά και επένδυση γνώσης. Δηλαδή, θα πρέπει να φτιάξετε έτσι το υλικό που παρουσιάζετε μέσω διαφημίσεων στους πελάτες, με πολύ προσοχή, με διαφοροποίηση, να μην είναι ίδιο με τους υπόλοιπους, με έλεγχο στο προϊόν αυτό καθεαυτό στο τι πουλάμε και πώς διαφοροποιείται, για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Ωραία. Μιχάλη. Θα συμφωνήσω στο ότι website θα πρέπει να έχουν όλοι χθες. Και μάλιστα όχι απλά να υπάρχει ένα website, αλλά να υπάρχει ένα website το οποίο είναι up to date με όλες τις προσταγές που δίνουν οι πλατφόρμες, Google, Meta κτλ. Από εκεί και πέρα, η λέξη που χρησιμοποιήσεις να ξεφορτωθούμε την booking με τα σημερινά δεδομένα δεν θεωρώ ότι είναι εφικτή. Μια μερική απαγκίστρωση νομίζω ότι είναι ο στόχος που όλοι στοχεύουμε. Και θα συμφωνήσω επίσης ότι αυτό επιτυχάνεται με μία μακροχρόνια στρατηγική. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος σε αυτό το κομμάτι. Όσοι το έχουν επιχειρήσει,
στο τέλος έχουν βγει κερδισμένοι. Το να μπορέσει να μετατοπίσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό κρατήσεων από την booking στο δικό σου website, που είναι δικές σου οι κρατήσεις, με ίσως ένα διαφορετικό pricing policy μέσα από το channel manager, με μια καλύτερη κερδοφορία και ένα δικό σου πελατολόγιο το οποίο μπορείς να διαχειριστείς εσύ στη δική σου ευχέρεια, να τους κάνεις repeaters, το email marketing που είπε νωρίτερα ο Ανέστης κτλ. Με όλη αυτή τη στρατηγική, την οποία ξαναλέω είναι μακροχρόνια και δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Δεν νομίζω κανείς εδώ τώρα στο πάνελ να θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί και αύριο το πρωί θα φέρουμε 3.000 direct κρατήσεις. Νομίζω ότι είναι ένας στόχος επιτεύξιμος. Το να ξεφορτωθούμε τους OTAs αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο. Το να μετατοπίσουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό κρατήσεων από τους OTAs προς το δικό μας website, σε βαθμό που να είναι όλο αυτό κερδοφόρο και να γλιτώσουμε πολύ μεγάλες προμήθειες, είναι εφικτό εφόσον υπάρχει σωστή στρατηγική, long-term στρατηγική, όσο το δυνατόν περισσότερα touch points του πελάτη με το περιεχόμενο του ίδιου του ξενοδοχείου και όχι κάποιου third party. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος που εμείς προτείνουμε. Ευχαριστώ. Τα είπε νομίζω όλα. Τα είπε όλα. Θα προσθέσω το εξής. Το να μείνει κάποιος σήμερα να μην είναι στην Booking είναι σαν να λέμε να μην είναι στην Google. Δηλαδή, οπωσδήποτε ένα κανάλι τεράστιο, το οποίο προσφέρει σε εισαγωγικά μια πολύ καλή προβολή. Βέβαια, θα πρέπει να σκεφτούμε στο τέλος της ημέρας την προμήθεια που παίρνει και αυτή η προμήθεια πώς είναι δυνατόν να μειωθεί και να μειώσουμε τη δική μας κερδοφορία. Επίσης, η ιστοσελίδα σου δίνει το δικό σου προσφέρει branding, που η Booking δεν μπορεί να σου προσφέρει, δηλαδή δεν έχει, το site σου στην Booking δεν έχει τα χρώματά σου κτλ. Οπότε λοιπόν η ιστοσελίδα σου προσφέρει το branding σε κάθε κατάλημα, συν την κερδοφορία. Εξειδικευμένες προτάσεις υπηρεσιών και το καθεξής. Στάθη. Νομίζω το αν και πότε μπορεί κάποιος να ξεφορτωθεί την Booking, αν μιλάμε γι' αυτό, ή άλλες πλατφόρμες, έχει να κάνει με πολύ, ας πούμε, διαφορετικά πράγματα ανά περίπτωση. Παίζουν διάφορα πράγματα ρόλο. Παίζει ρόλο το location του ξενοδοχείου, παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός, παίζει ρόλο το πόσο μεγάλο είναι το ξενοδοχείο, αν είναι βίλα, αν είναι ξενοδοχείο πενταόροφο με 500 δωμάτια. Παίζουν ρόλο πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε σίγουρα να δώσουμε μια σαφή απάντηση εδώ και τώρα για το πότε θα διώξουμε, ας πούμε, την Booking. Αυτό που είναι κυρίαρχο, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα μας αναζητήσει ο πελάτης. Σκεφτείτε τους εαυτούς σας να πηγαίνετε να ψωνίζετε από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να προσπαθείτε να βρείτε μια υπηρεσία μέσω της Google και να μην βρίσκετε για έναν γιατρό που αναζητάτε, για ένα δικηγορικό γραφείο, για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να μην βρίσκετε ούτε ιστοσελίδα, ούτε σελίδα στο Facebook, ούτε λογαριασμό στο LinkedIn. Νιώθετε κάπως άβολα, νιώθετε κάπως μια ανασφάλεια. Οπότε ας σκεφτούμε αντίστοιχα ότι και ο πελάτης της τουριστικής μας επιχείρησης νιώθει μια ανασφάλεια, όπως είπαμε και προηγουμένως, όταν δεν βρίσκει ενδεχομένως ιστοσελίδα ή όταν βρίσκει μια ιστοσελίδα η οποία, για παράδειγμα, μπορεί να μην περιέχει SSL πιστοποιητικό, μπορεί να μην παίζει σωστά σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας και σε tablets. Ας σκεφτούμε εδώ πέρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των όσων μπαίνουν σε μια ιστοσελίδα, ειδικά από το εξωτερικό, πάνω από το 90% μας έχει επισκεφτεί στην ιστοσελίδα μας είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από tablet. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια παρουσία, μια συχνή παρουσία, μια σταθερή παρουσία, και τότε μπορούμε να πούμε ότι αν εξυπηρετήσουμε αυτά τα πραγματάκια, όλο ένα και πιο σύντομα θα μπορούμε να αποχωριστούμε τις πλατφόρμες με αυτές τις κρατήσεις. Ωραία. Σε αυτό το σημείο και πριν πάω να τους ρωτήσω για λεφτά, θα ήθελα να ρωτήσετε εσείς. Πρώτα απ' όλα, ποιος από εσάς έχει οποιαδήποτε ερώτηση για τους εξαιρετικούς συνομιλητές μας εδώ για θέματα που αφορούν artificial intelligence. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Εργαλεία, κόστος, χρήση κτλ. Χέρια. Αν δεν σηκώσετε χέρια, θεωρώ ότι το έχετε καταλάβει. Ναι. Θέλετε να σας φέρω ένα μικρόφωνο? Ξέρεις τι. Σε πόσα χρόνια θα είναι αξιόπιστη η artificial intelligence άνω του 90%? Τελευταία έκφραση την άποψη.
Σε πόσα χρόνια θα είναι αξιόπιστη? Θα είναι αξιόπιστη η artificial intelligence σε ποσοστό άνω του 90%. Ήδη από τώρα. Είναι ήδη. Είναι... Λάθος. Όταν εννοείται αξιόπιστη, εννοείται σε... Να μπορεί αυτόματα να συλλέξει το δεδομένο ανάλογα με την ερώτηση, να τη αξιολογήσει, να τα κατηγοροποιήσει. Πιο κοντά, γιατί θα σας... Να τα αξιολογήσει, να τα κατηγοροποιήσει, να τα βρει αυτόματα και ανάλογα με τι δηλώνεις εσύ ότι θέλεις να κάνεις, να πετάει από εδώ και από εκεί και να βγάλει στοχευμένα άνω της 90% αξιοπιστία. Επιτρέψτε μου να επαναδιατυπώσω την ερώτηση και θα χρησιμοποιήσω λίγο την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα που ψήφισε διδάκτορα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει 3 χειμώνες. Τον πρώτο χειμώνα τον πέρασε λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε υπήρχε ο Άλαν Τιούρινγκ, ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος εκαθίδρυσε αυτό που λέμε ότι τα υπολογιστές κάποια στιγμή θα μπορούν να σκεφτούν. Ο ίδιος είχε βάλει ένα τεστ, άρα συνδέω αυτό που λέτε αξιόπιστη, ο ίδιος είχε πει ότι αν κάτι είναι τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να περνάει το τεστ μου, το τεστ του Τιούρινγκ. Τι είναι αυτό το τεστ? Κλείνουμε ένα δωμάτιο, δεν βλέπουμε ποιος είναι μέσα. Από τη μια πλευρά είναι ένας άνθρωπος που κάνει ερωτήσεις, από την άλλη πλευρά δίνει μία απάντηση άνθρωπος, μία απάντηση μηχανή. Αν ο έξω δεν μπορεί να καταλάβει ποιος δίνει την απάντηση, περνάει το τεστ του Τιούρινγκ. Αυτό το έχουμε περάσει. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το ChatGPT περνάει το τεστ του Τιούρινγκ. Αν πάμε και δούμε από την άλλη σκοπιά, και δεν θα σας κουράσω πολύ, την τεχνητή νοημοσύνη ως αλγόριθμο, για παράδειγμα στην πρόβλεψη, στα predictions, το ποια θα είναι η τιμή πόρτας των ξενοδοχείων στη Μύκονο το 2024. Εκεί υπάρχουν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που κάνουν prediction, στατιστικά μοντέλα. Σε αρκετά από αυτά τα μοντέλα έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά. Είτε είναι μαθηματικά μοντέλα με διακριτή πληροφορία, δηλαδή δίνουμε ως τροφή στην τεχνητή νοημοσύνη αριθμούς και θέλουμε να κάνουμε πρόβλεψη βάσει αυτών, είτε έχουμε να κάνουμε με δεδομένα τα οποία είναι εικόνες. Δηλαδή, αν του δείξουμε μια εικόνα στην τεχνητή νοημοσύνη και του πούμε αυτό είναι γάτα, σκύλος ή αλεπού, έχει μετρηθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι πάρα πολύ ψηλό. Πού δεν είναι καλή η τεχνητή νοημοσύνη και δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση εκεί? Όχι στον τομέα που λέτε να διασυνδέσουμε συστήματα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σήμερα. Από το να βρούμε τα δεδομένα, να τα συνδέσουμε, να τα αναλύσει η τεχνητή νοημοσύνη και να παράγει συμπέρασμα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε σήμερα. Εκεί που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι η τεχνητή νοημοσύνη να συγκεράσει γνώση. Να καταλάβει από τη δικιά σας εικόνα και με αυτό που θα μου δώσετε εσείς σαν γραπτό, να αντιληφθεί ότι εσείς κάνετε αυτό το επάγγελμα. Αυτός ο συγκερασμός γνώσης που ονομάζεται ακαδημαϊκά generative τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ότι εγώ μπορεί να καταλάβω από τα ρούχα σου ότι μάλλον είσαι επιχειρηματίας, χωρίς να μου πεις τίποτα, γιατί το συγκρίνω με αυτά που έχω ακούσει, ή μπορώ να καταλάβω ότι μάλλον είσαι επιτυχημένος με τον τρόπο που μιλάς, επειδή μιλάς με αυτοπεποίθηση, αυτό δεν μπορεί ακόμα να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το πότε θα φτάσουμε εκεί είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ζήτημα που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το διάλογο ο Elon Musk, τα πανεπιστήμια, το Stanford, η Ευρώπη που είναι επιφυλακτική και η Κίνα η οποία είναι πολύ επιθετική αλλά δεν μας λέει τίποτα για το τι κάνει. Και αν θέλετε μια προσωπική εκτίμηση, στην τεχνητή νοημοσύνη συζητιέται το ότι μπορεί να έχουμε ένα ζήτημα όπως με την κλωνοποίηση, να τη θάψουμε σκεμμένα. Είναι ανοιχτό αυτό το ζήτημα, δηλαδή το generative AI, να αποφασίσουμε παγκοσμίως, πανεπιστήμια, μεγάλες εταιρείες, η Αμερική, η Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος, ότι σταματάμε την έρευνα να μην γίνει τόσο αποδοτική, γιατί το αποτέλεσμα να είναι ανήθικο για την κοινωνία μας. Ό,τι δηλαδή κάναμε με την κλωνοποίηση τη δεκαετία του 90. Σταματήσαμε στην τόλη. Ενώ μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, είπαμε οτιδήποτε σταματάει να ερευνείται, γιατί ξέρουμε ότι είναι ανήθικο. Θα ήθελα να το αφήσω εδώ, είναι τεράστιο το ζήτημα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συνέδριο μόνο για αυτό. Μιχάλη, πού νομίζεις ότι είμαστε? Τρομερά χρήσιμη πληροφορία που πήραμε από τον Ανέστη. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα πριν. Για να πετύχουμε υψηλά ποσοστά απόδοσης, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από εμάς. Η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα τρέφεται από το ανθρώπινο χέρι. Εάν δεν δώσουμε τα σωστά prompt, τη σωστή εντολή, με όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία και ποιο θέλουμε να είναι το output, πολύ συγκεκριμένα, όσο πιο detailed γίνεται, δεν θα πάρουμε αποτέλεσμα. Οπότε, εάν εσείς μιλάτε τώρα για ένα 90% και πώς το αποτυπώνετε αυτό το 90%, γιατί είναι ασαφές επί της ουσίας,
Εγώ θεωρώ ότι με ένα τρομερά καλό γραμμένο prompt, και αναφέρθηκα πριν στο prompt engineering, το οποίο έχουν εντάξει πλέον πανεπιστήμια ως course στις σχολές τους, με ένα πολύ καλογραμμένο prompt πλέον παίρνεις εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν θα το βάλω σε αριθμό π.χ. το 90% που αναφέρατε εσείς, γιατί είναι λίγο ασαφές, είναι λίγο vague, αλλά θεωρώ ότι εάν δουλέψουμε πάνω στα prompts, μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα που θα μας κερδίσει χιλιάδες εργατοώρες, και θα πάρουμε και αποτελέσματα που όχι μόνο κερδίζουμε εργατοώρες, πιθανόν να μην μπορούσαμε να είχαμε παράξει μόνοι μας. Αυτό. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να δούμε τι σημαίνει ορισμός τεχνητή νοημοσύνη. Ή μήπως να δούμε καλύτερα μηχανική εκμάθηση, machine learning. Είναι καλύτερα. Οπότε λοιπόν, να πάμε στην περίπτωση της μηχανικής εκμάθησης. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε 100 άρθρα από ένα site μέσα σε μια ημέρα και θέλουμε ένας υπολογιστής να ορίσει ποιο άρθρο από αυτό θα διανύμει στα social media. Αυτό σε εισαγωγικά είναι αρκετά εύκολο. Παίρνοντας δεδομένα από real-time analytics και από το engagement και εντάσσοντας τη γλωσσική εκμάθηση, μπορεί ένα σύστημα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία να διαλέξει από αυτά τα άρθρα ποιο θα διανύμει στα social media. Αυτό που κάνει ένα σύστημα είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει, όπως μαθαίνει και ένα μικρό παιδί. Οπότε στο πλαίσιο αυτό η μηχανική εκμάθηση τα πηγαίνει πολύ καλά. Και Στάθης. Εντάξει, νομίζω ότι στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Σε πολλούς τομείς, στην οικονομία, στο εμπόριο, βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Είναι πολύ αρχή ακόμα, δηλαδή, θεωρώ. Σίγουρα υπάρχει ένα αρκετά καλό επίπεδο αξιοπιστίας σε AI tools τα οποία χρησιμοποιούνται. Να μην ξεχνάμε όμως ότι πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος θα καθορίζει πράγματα. Για παράδειγμα, μιλήσαμε πριν για τα chatbots. Τα chatbots θα μας απαντήσουν μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι ένα μεγάλο ξενοδοχείο έχει βάλει στην ιστοσελίδα ένα chatbot στο οποίο ο υποψήφιος πελάτης μπαίνει και ρωτάει διάφορα πράγματα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θα φτάσει το chatbot όπου θα μπορεί να απαντήσει. Από κάποια στιγμή και μετά δεν θα μπορεί να απαντήσει. Ας σκεφτούμε λίγο πώς συμπεριφέρονται τα τηλεφωνικά κέντρα, τα αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα μεγάλων εταιριών. Αν πάρουμε για παράδειγμα στην Κοσμοτέ, στη ΔΕΗ, σε μια τράπεζα κλπ. 9 στις 10 φορές θα μας εξυπηρετήσει, 1 στις 10 φορές θα μας εκνευρίσει. Οπότε πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι των chatbots βαδίζουμε στο, σαν παράδειγμα, έτσι όπως το έθεσα, είμαστε στην περίπου σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, θα σας πω κι εγώ, γιατί εμείς στην Όκνος που κάνουμε εκπαίδευση και έχουμε και τάξεις και e-learning, σαν λέμε πολλά διαφορετικά δωμάτια, έχουμε βάλει τα chatbot να εξυπηρετούν τον κόσμο μας. Δηλαδή, βάλαμε τον άνθρωπο και απαντάει μόνο ένα chatbot. Θα σας πω την δικιά μας πείρα. 80% είμαστε εκεί, μας εξυπηρετεί. Πάντα πρέπει να το κοιτάει άνθρωπος, αλλά δεν χρειαζόμαστε πλέον reception για να απαντάει σε αυτά τα βασικά πράγματα. Αλλά χθες, ας πούμε, είχαμε Black Friday εκτόσεις. Μπαίνει ένας, γιατί εγώ κάθομαι και παρακολουθώ ότι απαντάει το chatbot, μην απαντήσει τίποτα κουλό. Μπαίνει ένας και ρωτάει, έχετε εκτόσεις? Και καταλαβαίνει το chatbot ότι πρέπει να του πει για τις βασικές εκτός που κάνουμε όλη τη χρονιά. Ότι ναι, έχουμε για ανέργους, για φοιτητές. Τι θέλω να πω, δεν του έκοψε να πει σήμερα έχουμε Black Friday, έχουμε 50% έκπτωση, παρότι το είχαμε εκπαιδεύσει. Η απάντηση είναι ότι αν εσείς βάλετε ένα chatbot στο site του ξενοδοχείου, θα γίνει δουλίτσα, απλώς θα πρέπει να το παρακολουθείτε και το σημαντικό πρέπει να το εκπαιδεύσετε καλά. Εμείς, ας πούμε, του έχουμε δώσει κείμενα για να απαντάει. Ξέρω εγώ, τι έχει τοποθεσία εκεί που είναι το ξενοδοχείο, πρέπει να του το έχετε γράψει. Αυτό θα το απαντήσει με διαφορετικούς τρόπους. Το έχουμε συνδέσει με το site μας, και εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό, για να κοιτάει τις τιμές και τη διαθεσιμότητα, αλλά ποτέ δεν θα το κάνει καλά. Και επίσης, επειδή τα chatbots έχουν και το λεγόμενο hallucination, οι φαντασιώσεις, άμα θα του πει κάποιος πελάτης σας, έχετε πισίνα στο ξενοδοχείο μεγάλη, ας υποθέσουμε ότι εσείς έχετε μικρή, τότε το chatbot, προκειμένου να πουλήσει, θα πει «Βεβαίως έχουμε μεγάλη πισίνα, τόσες χιλιάδες τετραγωνικά». Εσύ που είσαι ιδιοκτήτης, θα το διαβάσει, θα λες «Τι λες ρε, εγώ δεν σου είπα ότι έχουμε μεγάλη πισίνα». Αλλά επειδή αυτό κάνει, δημιουργεί, βάζει το παραπάνω, θα κάνει το λεγόμενο hallucination. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν εσείς παρακολουθείτε στο λίγο το να γλιτώσει το 50% του κόστους εξυπηρέτησης, γιατί έχεις ένα chatbot να απαντάει, και σας είπαμε τώρα για ένα chatbot,
Φανταστείτε να το βάζεις να γράφει τα κείμενα για τον blog σου στα αγγλικά ή στα ελληνικά και κάποιος να κοιτάει τι έγραψε πάλι. Φανταστείτε να το βάζεις να γράφει τα post. Άρα λοιπόν, τι έχω να απαντήσω εγώ, ξεκινήστε. Εσείς θα το εκπαιδεύσετε και θα παρακολουθείτε το πότε θα φτάσει εκεί. Είναι μέρος της επιχείρησης και αυτό όμως, είναι η δουλειά μας. Έχει κάποιος ερώτηση για τα casual αστεία βίντεο, πρόχειρα βίντεο και το TikTok? Η Τίνα. Να σου φέρω μικρόφωνο, Τίνα. Μου έκανε εντύπωση που όλοι είστε υπέρμαχοι του TikTok και η αλήθεια είναι ότι θα κάνω την εξής ερώτηση. Θεωρείτε ότι επειδή το TikTok είναι ένα κοστοβόρο μέσο για να το συντηρήσει ένας ξενοδόχος, χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι in-house, θα πρέπει να παράγει περιεχόμενο καθημερινά, θα πρέπει αυτό το περιεχόμενο να αποστάρεται σωστά. Αυτό κοστίζει για ένα ξενοδόχο και κοστίζει ακριβά, μέχρι και 1.000 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο, αυτό είναι για την παραγωγή του περιεχομένου. Για να προωθήσει το αντίστοιχο περιεχόμενο κοστίζει ακόμα περισσότερο. Μήπως αυτό το ποσό, αν το επένδυε ο ξενοδόχος στα Google Ads και έφερνε κατευθείαν conversions στο ξενοδοχείο του, δηλαδή πωλήσεις, αυτό το 1.500, έτσι όπως το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου, στα Google Ads έφερνε περισσότερα έσοδα από ότι τα impressions του TikTok, που δεν ξέρεις και αν έχει πραγματική αγοραστική δύναμη το κοινό. Ωραία ερώτηση, ωραία ερώτηση. Για να απαντήσουμε. 1.500 στο TikTok ή 1.500 στα Ads? Πολύ ωραία ερώτηση. Ανέστη. Πολύ καλή είναι η ερώτηση. Έχετε TikTok? Έχει, δυστυχώς, τη βλέπουμε συνέχεια. Γνωρίζετε τη Θεσσαλονίκη? Γνωρίζετε το νούμερο ένα account στη Θεσσαλονίκη που πουλάει φαγητό με ψάρια και είναι μέσω του TikTok? Ναι. Σωστό, αλλά προσέξτε. Σωστό. Προσέξτε όμως τι εκμεταλλευτήκανε. Πες την περίπτωση, τώρα τρώει σε αυτό το εστιατόριο. Θα σας πω. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λέτε. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για φαγητό, μιλάμε για άλλο business. Ναι, ναι, ισχύει. Όταν μιλάμε για ένα ξενοδοχειακό business, το οποίο όταν ένας ξενοδόχος έχει να δώσει για το marketing του 10.000 ευρώ το χρόνο για να επενδύσει, το 1.500 το μήνα που κοστίζει το TikTok, το θεωρώ too much. Από το να το πάρει και να το δώσει στα Google Ads, το performance που εξειδικεύεστε, έτσι ώστε να φέρει πίσω conversion. Γιατί στα Google Ads θα βάλεις 500 ευρώ και θα σου έρθουν 15.000 το μήνα πίσω. Θα σας πω. Και έτσι θα γλιτώσεις και την Booking. Κάθε. Τα λέω σωστά. Κάθε έτσι πλατφόρμα. Θα απαλλαγεί σιγά σιγά και από την Booking. Καλά, εγώ είπα το ξεφορτωθείς, μην το δέσουμε τώρα. Σας έφερα αυτό το παράδειγμα, θα σας εξηγήσω γιατί. Κάθε πλατφόρμα, δεν έχει σημασία ο κλάδος. Η πλατφόρμα δεν κοιτάει κλάδο ο αλγόριθμος. Κοιτάει περιεχόμενο. Άρα, αν μπορείς να γίνεις σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube δημιουργικός, αυτό το πράγμα θα σου φέρει οργανική κίνηση, η οποία είναι δωρεάν. Τώρα, το κομμάτι του ενός ξενοδόχου που πρέπει να φτιάξει μια ομάδα για να κάνει το TikTok, ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Και όχι μόνο ένας ξενοδόχος, πολλές επιχειρήσεις. Στο παράδειγμα που σας έφερα όμως, εκεί ξεκινήσανε χωρίς να έχουν κάποιον εξωτερικό, μόνοι τους. Βγάλανε αυτό το αυθεντικό, μπορέσανε με κάποια εργαλειάκια να το κάνουν ώστε να είναι πιο επαγγελματικό και γίνανε διάσημοι. Τους ξέρει αυτή τη στιγμή όλο το κοινό του TikTok. Με αυτόν τον τρόπο αξίζει. Το να πρέπει κάποιος να κτίσει μια ομάδα για να κάνει επαγγελματικό TikTok, ενώ έχει μόνο 1.000 ευρώ, ναι, δεν θα ξεκινήσει από εκεί. Θα ξεκινήσει από μια πιο σκληρή στρατηγική πώλησης, όπως είναι το search. Έτσι, ψάχνει κάποιος την περιοχή μου ξενοδοχείο, πάω, βάζω και τη διαφήμισή μου. Θα περιμένουμε να έχει πολύ μεγαλύτερο αυτό που λέμε ROAS. Okay. Βέβαια, εκεί πρέπει να προσέξουμε στο ότι ο ανταγωνισμός, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, στο Google είναι μεγαλύτερος. Άρα, αν η περιοχή μας είναι η Αθήνα και έχουμε ένα ξενοδοχείο και θέλουμε να χτυπήσουμε την αναζήτηση μέσω Google στην Αθήνα, περιμένουμε ότι με τα 1.000 ευρώ θα δυσοριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, και τα κόστη μπορεί να αγγίξουν 4, 5, 6.000 ευρώ μηνιαίως μόνο για το Google, μόνο για μία λέξη, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μερίδιο αναζήτησης ικανοποιητικό. Αν είμαστε σε κάποια περιοχή η οποία δεν έχει τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε debate. Ωραία. Αφού μας έκανε πάσα η Τίνα και εσύ, θα σας ρωτήσω από τώρα, ναι, και μετά εννοείται το ρωτάτε και εσείς ό,τι θέλετε, για κόστος. Mm-hmm. Οι κύριοι εδώ θέλουν να μάθουν
πόσα πρέπει να επενδύσουν ετησίως και ξεκινάει ο Ανέστης, ετοιμαστείτε υπόλοιποι. Αρχικά για το website τους. Στο κομμάτι να πω... Θες απαντήσεις για τη σύγκριση? Αν είναι εύκολο. Είναι πες. Μπορείς να το απαντήσεις απλά και αυτό. Θέλω να πω ότι είναι, η κάθε πλατφόρμα είναι χρήσιμη σε διαφορετικά στάδια του funnel. Οπότε το να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τα λεφτά που θα δαπανίσουμε στην Google με τα λεφτά που χρειαζόμαστε για το TikTok είναι με μήλα πορτοκάλια. Το TikTok ουσιαστικά είναι στο στάδιο του awareness, στο στάδιο του dreaming, το οποίο θα καταλήξει ο επισκέπτης στο customer journey, θα τον καθοδηγήσουμε για να φτάσει στην Google και να έρθει να ολοκληρώσει το conversion από εκεί. Το TikTok δεν είναι ακόμα, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, ένα conversion tool. Mm-hmm. Έτσι, το conversion tool είναι ξεκάθαρο αυτό που αναφέρεται η Google, αλλά χρειαζόμαστε τις άλλες πλατφόρμες. Συγγνώμη. Χρειαζόμαστε τις άλλες πλατφόρμες για να τους φτάσουμε εκεί. Ανέφερα νωρίτερα ότι θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα touch points με τον πελάτη. Πρέπει να μας δει στο TikTok, πρέπει να έχουμε ωραίο περιεχόμενο στο TikTok. Δεν είναι απαραίτητο το casual, αν δεν ταιριάζει στο brand μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επαγγελματικό βίντεο που μας έχει κάνει ο βιντεογράφος μας και να το κάνουμε short videos editing εσωτερικά και με κάποιο AI tool. Δεν είναι απαραίτητα αυτά τα κόστη, είναι απαραίτητο το TikTok. Αλλά χωρίς το TikTok και χωρίς τα κανάλια της Meta, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε έναν επισκέπτη στη search που θα πάει να κάνει το convert εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε focus μόνο σε ένα κομμάτι και από αυτό το κομμάτι μαγικά να περιμένουμε ότι θα πάρουμε conversions και το ROAS μας θα είναι εξαιρετικό και μαγικό. Το δίλημα το θέτεις σε περίπτωση που έχεις μόνο 1.000 ευρώ. Αν έχεις και για τα δύο προφανώς. Χρήστο. Αυτό που ανέφερε η Τίνα είναι σου λέει έχω 10.000 ευρώ budget το χρόνο και αξίζει να επενδύσω με αυτό το 10.000 ευρώ budget το χρόνο στο TikTok. Εγώ θα αρχίσω να διαφωνήσω με τους υπόλοιπους ότι όχι, μην δώσεις τα χρήματά σου εκεί. Δηλαδή, αν έχεις 10.000 ευρώ budget το χρόνο, μην δίνεις 1.000 ευρώ το μήνα σε TikTok. Δώσα στο Google Ads, δώσα σε Instagram. Ακριβώς. Ναι, αν έχεις μόνο αυτά, ναι. Ναι, δηλαδή θεωρητικά κάποιος marketer θα σου πει ότι, OK, για το marketing. Ακριβώς. Θεωρητικά, δηλαδή και εμάς όταν μας πλησιάζουν, πώς θα θες να εξοδέψεις, να επενδύσεις. 100.000 ευρώ. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο. Αν έχουμε 100, πάμε και TikTok. Ναι, ναι. Είναι τέλειο. Όταν, επειδή λοιπόν το τέλειο δεν υφίστανται πάντα, οπότε λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να βάλεις βαρύτητες που θα επενδύσεις τα χρήματα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι σε αυτή την περίπτωση το TikTok έρχεται τελευταίο. Να επενδύσεις χρήματα, όχι να ασχοληθείς όμως. Ναι, εγώ αυτό που ασχοληθείς. Ουσιαστικά ότι μπορεί να παράξεις περιεχόμενο χωρίς να χρειαστεί να δώσεις 1.000 ευρώ το μήνα. Οπότε λοιπόν άλλο αυτό, ναι, άλλο αυτό και άλλο το σε ποια κατηγορία το βάζω, αν θα αξίζει να επενδύσω. Στάθη. Ναι, καταρχήν για η παραγωγή περιεχομένου στο TikTok και η παρουσίασή του σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται 1.000 ευρώ το μήνα. Τα διαφορετικά κόστη με βάση τον ανταγωνισμό, δεν ξέρω αν θα διαφωνήσουν οι συνάδελφοι, στο TikTok με τα ίδια χρήματα που δίνουμε στο Facebook και στο Instagram, στο TikTok απευθυνόμαστε σε δεκαπλάσιο κόσμο. Για παράδειγμα, αν ξοδέψουμε 500 ευρώ το μήνα budget σε Facebook, Instagram και 500 ευρώ το μήνα σε TikTok, στο TikTok το μήνυμά μας θα φτάσει σε δεκαπλάσιο κόσμο, κατά μέσο όρο, έτσι, ναι. Σε σχέση με το σε πόσο κόσμο θα φτάσει το μήνυμά μας στο Facebook και στο Instagram. Από εκεί και πέρα, κατανοητό, αν υπάρχει περιορισμένο budget σε ένα ξενοδοχείο, το ότι πρέπει να επιλέξω ένα ανάμεσα στα δύο ή ένα ανάμεσα στα πολλά. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω να το δούμε ανά περίπτωση. Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν θα πω όνομα. Υπάρχει ένα mountain resort στην Ελλάδα, στο οποίο είναι πραγματικά μέσα στα έλατα και κυκλοφορούν ελεύθερα ελάφια, παγόνια κλπ. Κλπ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προβληθεί μέσω της Google. Ούτε μέσω Google Search, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο. Δεν μπορούμε να βάλουμε σαν όρο αναζήτηση στην Google, σαν keyword, ξενοδοχείο με ελάφια ή ξενοδοχείο με παγόνια. Ωστόσο, στο TikTok, ακριβώς επειδή το TikTok σημαίνει βίντεο, σημαίνει δημιουργία περιεχομένου, μπορούμε με βίντεο τα οποία θα προβάλλουμε στο TikTok να κάνουμε αυτό που λέμε expose το engagement του ξενοδοχείου, να μας δει πάρα πολλοί κόσμος. Με τη βοήθεια του pixel του TikTok, του κώδικα παρακολούθησης, δηλαδή που θα βάλουμε στην ιστοσελίδα μας, να φέρνουμε κόσμο στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας, όλα
Google, Facebook, TikTok να μπλέκουν μεταξύ τους. Είναι η ολιστική προσέγγιση που έλεγα στην αρχή. Αυτό. Ωραία. Πάμε στη Λυπητερή. Ετοιμαστείτε. Οι κύριοι εδώ θέλουν να ξέρουν. Αρχικά, αν αναλάβετε αυτές τις υπηρεσίες, από πού ξεκινάει αυτό ετησίως, και μιλάω αρχικά πρώτον, πόσο θα πάει το website για να κάνει όλα αυτά που είπαμε, να συνδέσουμε και ένα AI app πάνω, από έως, από. Και δεύτερον, πόσο θα αναλάβετε να τους χρεώνετε, από πάλι, για τις υπηρεσίες social κτλ. Κτλ. Πάμε. Δύο διαφορετικά ποσά δηλαδή, από. Ανέστη. Για μια σελίδα ενός ξενοδοχείου μπορεί να, ή ενός καταλήμματος γενικότερα, μπορεί να ξεκινήσει από τα 1.500 ευρώ και να φτάσει μέχρι τις 3.000. Μπορεί και ψηλότερα, ανάλογα αν έχουμε πολύ μεγάλη πολυγλωσσικότητα, πολύ μεγάλο περιεχόμενο που μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετική σχεδίαση. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πάμε προς custom καταστάσεις, δηλαδή να έχουμε βάλει έναν άνθρωπο να κάνει Figma και custom mockups, ανεβαίνουμε κι άλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μικρότερο ξενοδοχείο δεν μπορεί να ξεκινήσει με 1.500 ευρώ και να κάνει κάτι εξωπρεπές με ένα WordPress και να προχωρήσει. Τώρα, όσο αφορά το marketing, πιο σύνθετα τα πράγματα. Αυτό που και υπάρχουν και πολλά διαφορετικά πράγματα στην αγορά και agencies που τοποθετούνται διαφορετικά στην αγορά. Χωρίς να σημαίνει ότι κάποιος πιο φτηνός είναι χειρότερος από κάποιον καλύτερο. Και υπάρχουν και πολλά διαφορετικά πλάνα εξειδίκευσης εκεί. Αυτό που θα έλεγα εγώ από τη δικιά μου προσωπική εμπειρία και είναι προσωπική άποψη, είναι ότι αν ένα ξενοδοχείο ή κατάλημα σε marketing spend και agency έχει κάτω των 15.000 ευρώ ετησίως, έχει αυξάνει πολύ το ρίσκο της επιτυχίας. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα αν ήμουν ξενοδόχος και είχα ένα budget μικρότερο, 5.000 μπορούσα να διαθέσω, θα προσπαθούσα να τρέξω πράγματα εσωτερικά παρά να τα αναθέσω εξωτερικά ή να κάνω κάτι πολύ μικρό. Και από τις 15.000 και πάνω θα άργιζα να μιλάω με agencies, να πήγαινα λίγο πιο επιθετικά στην Google. Όχι, και αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί με ελάχιστο budget, αν έχει μια τρομερή διαφοροποίηση στο προϊόν, είναι κάτι εξαιρετικό αυτό που έχει κάνει, να ξεχωρίσει. Και όπως προείπα, χωρίς να ήθελα να παρεξηγηθώ πριν, το παράδειγμα στο TikTok που έφερα ήταν στο ότι κάποιος χωρίς έξοδα agency, επειδή είχε κάτι διαφορετικό, ξεχώρισε. Έτσι. Okay. Άρα, για να κλείσω κάπως την πρότασή μου, εγώ βάζω τα 1.000 ευρώ το μήνα συν ένα agency fee ως κάπου μπορείς να ξεκινήσεις και από εκεί και κάτω βάζεις πολλά αστεράκια. Ωραία. Άρα έχουμε από 1.500 για site, από 15 ετησίως για υπηρεσίες. Μιχάλη. Είμαστε on the same numbers και εμείς είμαστε περίπου 1.500 ξεκινάμε να συζητάμε ένα website και μετά έχει να κάνει με τις απαιτήσεις που έχει ο πελάτης και μπορεί να φτάσει 3-3.500. Υπάρχουν πάρα πολλά έξτρα plugins, με πολλές γλώσσες κτλ. Που μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει ο πελάτης, παραμετροποιήσεις κτλ. Και στο κομμάτι των υπηρεσιών, νομίζω και εμείς ξεκινάμε γύρω στα 1.200 ευρώ το μήνα το fee του agency και μετά depending. Εμείς έχουμε κάνει έναν κατακαιρματισμό των υπηρεσιών, οπότε το 1.200 που λέω είναι σχεδόν το full πακέτο. Οπότε κάποιος που θέλει να πάρει ένα 360 πακέτο, όπως λέμε και εμείς στο brand, ξεκινάμε στα 1.200 ευρώ. Αν έχει περαιτέρω εξειδικευμένες απαιτήσεις, το βλέπουμε εκεί κατά περίπτωση. Χρήστο. Εμείς στην εταιρεία μας ασχολούμαστε με custom design και development, βέβαια πάντα στο WordPress. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το budget είναι λίγο διαφορετικό, λέει, ξεκινάμε τις 5.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα χρειάζομαστε και ένα χρονικό διάγραμμα τουλάχιστον 20 ημερών, γιατί όπως είπα προηγουμένως αφορά custom. Και αυτό προσδίδει ένα έξτρα χαρακτήρα στην εκάστοτε σελίδα του ξενοδοχείου. Βέβαια, το σημαντικότερο πράγμα απ' όλα, δηλαδή αξίζει να έχω ένα συσσαγωγικά designά το site και να μην έχω καλό φωτογραφικό υλικό. Όχι. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να επενδύσετε είναι το φωτογραφικό υλικό. Δηλαδή, καλύτερα να κάνετε ένα site από ένα έτοιμο 5-10 λεπτά να είσαι πιο νησί εδώ πέρα, απλά να σου βάλουν αυτό το παραφέτο. Παρά να έχετε ένα ακριβούς site χωρίς καλό φωτογραφικό υλικό. Στάθη. Εντάξει, νομίζω ότι θα ξαναπώ ότι και στην περίπτωση αυτή μάλλον μιλάμε ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε βγάλει 4 demo για την έκθεση, αλλά θα τα προωθήσουμε και μετά την έκθεση, όπου είναι το καθένα για διαφορετική κατηγορία ξενοδοχείου. Υπάρχει το φθηνό, το οποίο είναι για ενοικιαζόμενα δωμάτια ή για ένα ξενοδοχείο, το οποίο, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, αν κάποιος ξεκινάει τώρα στον τουριστικό κλάδο με
δύο μικρές βίλες με κάτι μικρό που περιέχει 5 δωμάτια. Προσωπικά δεν με χαλάει το να πούμε ότι φτιάχνει μία one page στο σελίδα, προκειμένου να δοκιμάσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει και μετά να την αναβαθμίσει μετά από 1-2 χρόνια. Ωραία. Προφανώς, αν μιλάμε, θα μπορούσε να ξεκινάει από 300-400 ευρώ μία one page στο σελίδα. Μία full page στο σελίδα να ξεκινάει από 1000 ευρώ ή και από λιγότερο και ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη να αυξάνεται. Προφανώς παίζουν ρόλο και οι μηχανές κρατήσεων, παίζουν ρόλο και αιτήσεις, διάφορα υπηρεσίες. Πράγματα. Στις αιτήσεις υπηρεσίες, η τιμολογιακή πολιτική είναι θέμα της κάθε εταιρείας. Από? Μπορεί να ξεκινάει ανάλογα με τον αριθμό των διαφημιστικών καμπανιών από 700-800 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Άρα για όλη την ομπρέλα, Facebook, Instagram, TikTok και Google Ads. Άρα 7 με 10 λέγω, λέει εδώ ετησίως. Ωραία. Έχετε ακούσει το κόστος. Εγώ θα σας πω για να κλείσουμε ότι δεν έχει σημασία το κόστος, αλλά το τι μπορεί να πάρεις πίσω. Και από τη δική μου πείρα θα σας πω ότι αν επενδύσετε αυτά τα λεφτά που σας λένε οι κύριοι εδώ, θα πάρετε 1,5, 2, 3 φορές πίσω ετησίως την επένδυσή σας. Αυτά τα κανάλια θα αποδώσουν πίσω έσοδα κρατήσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και φήμη. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εξαιρετικούς ομιλητές μας, τα 4 agencies. Σας ευχαριστώ και εγώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιβαλή. Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς ομιλητές που νομίζω μας διαπότησαν αρκετά για το θέμα digital marketing.